Γιώργο, σπουδαία νίκη η ομάδα σας με 2-0. Μειώσατε στους 4 βαθμούς από την κορυφή. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι, πώς εξελίχθηκε? Πάρα πολλά θέλω να πω ότι θα διαβάσω στις συνέχειες μου και το ΕΕΣ, όλοι το δώσουν και στον τοπικά στην ομάδα. Νομίζω ότι σήμερα είχαμε κάνει πλέον από κάθε πίεση μετά από το παθημολικό τραγουδάκι που γίνεται από ΕΕΣ. Γνωρίζαμε ότι αν είχαμε θα μείναμε τη διαφορά. Αυτό κάναμε, ήξεραμε ότι έχουν μεγάλη καρδιά και πάρα πολύ καλή ομάδα, πώς θέλει να το πάρουμε μέχρι το τέλος και αν συμβεί να πάρει να παραπάνω το δάφτυλο. Πού κρίθηκε, πιστεύεις, ο αγώνας? Πιστεύω ότι κρίθηκε στο κύριο του δεύτερο εμίχρονο, είμαστε αποτελεσματικοί. Είχαμε, πιστεύω, καθολική και κατοχή του ΠΑΣ. Προσπαθήσαμε και θέλαμε παραπάνω, αυτό έδειξε στο αγωνιστικό χώρο, πιστεύω όλοι το είδαμε και πήραμε ένα πλέον γύρο. Και τώρα, αν το είσαι παραδόμητο, Γιώργο, ένα γήπεδο που για εσάς αποτελεί καταραμένο, θα έλεγα, με νίκη θεωρείς ότι πλέον είσαι για τα καλά στον τίτλο και μπορεί να κρυφθεί ακόμα με τον τίτλο στην τελευταία αγωνιστική? Για να πάρεις το άθλημα πρέπει να φτάσεις και παραδόσεις, πρέπει να φτάσεις τώρα. Εμείς μέχρι τώρα καταφέρουμε να είμαστε πάρα πολλά παιχνίδια ήθητοι. Θα πρέπει να πάμε εκεί, να τα καταφέρουμε πάνω στο τρόπο που γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι, ώστε να έχουμε το παιχνίδι με τα πόδια στο ψήφο, να τα δώσουμε όλα εκεί, ώστε να δούμε πού θα βρισκόμαστε μέχρι το Πάσχα. Το πήγμα τώρα στην ομάδα με τη σημερινή είναι καλύτερο.